centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Σπυρίδη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Και έχει αξία να συζητήσουμε ορισμένα θέματα, διότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που παντού θα υπάρχει η μάσκα, όπως δείχνουν τα πράγματα. Και εσείς, κύριε Σπυρίδη, καλείστε να ελέγχετε και αυτό. Και μια και είστε συνδικαλιστής, είστε ο πρόεδρος των αστυνομικών της Καστοριάς. Η αστυνομική τελικά είναι για όλα. Και από εσάς, από τους συνδικαλιστικούς φορείς, υπάρχουν θέσεις και απόψεις για αυτά τα θέματα? Βεβαίως, κύριε Νατσούλη, όπως έχουν δείξει οι καταστάσεις, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά ναι, και σε πολλά άλλα ζητήματα, όπως παράδειγμα τα γήπεδα, ναι, η ιστορία έχει δείξει ότι πάντα ο αστυνομικός καλείται να εκτελέσει και καθήκοντα που δεν αναλογούν στις υποχρεώσεις του. Και όσες αντιρρήσεις έχετε ακόμη και γι' αυτό, μια για να φέρω το παράδειγμα για τα γήπεδα, βλέπετε τελικά όμως η διαταγή είναι πάνω απ' όλα, έτσι? Ναι, έτσι. Εμείς εφαρμόζουμε τις διαταγές και τις εντολές. Και από εκεί πέρα... Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχετε απόψεις φυσικά και τις καταθέτουμε και γραπτά και προφορικά. Πάνω τώρα, σε αυτό το ζήτημα λοιπόν, ποια είναι η άποψη, συνδικαλιστική πάντα άποψη? Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μάσκας, όπως είπατε αρχικά, ναι, επειδή διανύουμε ήδη το δεύτερο κύμα της πανδημίας, όπως αναφέρουν και οι αρμόδιοι και οι ειδικοί, από την πρώτη στιγμή, στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, διενεργούνται εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα, ναι, από όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Το ίδιο γίνεται και στην πόλη μας. Ναι. Καλούνται οι αστυνομικοί να κάνουν όλους τους αρμόδιους ελέγχους. Θυμίζω ότι ακόμη και όταν ήταν που βγαίναμε με το χαρτί, θυμάστε το Β' και τα λοιπά. Ναι. Ακόμη και τότε οι αστυνομικοί έπρεπε να ελέγχουν αυτό το χαρτί και τα λοιπά, για να επιβάλλουν τα πάντα. Μόνο οι αστυνομικοί. Μόνο οι αστυνομικοί. Εμείς αυτά τα παράπονα που ακούμε, κύριε Νατσούλη, αυτές τις μέρες είναι, λέει, γιατί να βγαίνουν οι αστυνομικοί με πολιτικά. Γι' αυτό και σας πήραμε τηλέφωνο. Γιατί να σας πρόλαβα, είδατε. Γιατί να τρομοκρατούν, λέει, τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει μια ιδιαίτερη αξία. Και μάλιστα όταν μας το είπαν, λίγο να σας πω την αλήθεια, και εμάς λέμε τώρα, είναι όντως έτσι ή... Βγαίνετε και με πολιτικά, και αν βγαίνετε με πολιτικά, μάλλον είναι και προφανής ο λόγος που βγαίνετε με πολιτικά, έτσι? Η αστυνομία έχει πολλά εργαλεία να κάνει, ναι, τη δουλειά της, κύριε Νατσούλη, αυτό να το γνωρίζετε πολύ καλά. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος δεν θα πρέπει να ανησυχεί επειδή ο αστυνομικός βγαίνει με πολιτικά για να κάνει το καθήκον του. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, ναι, σε ό,τι αφορά τις μάσκες. Και όταν λέμε μάσκες, όχι μόνο μάσκες, μπορεί να είναι και ένας έλεγχος ενός καταστήματος υπηρεσιακού ενδιαφέροντος. Ναι, το λέμε μάσκες και τα περιλαμβάνει όλα, για να μην μπερδευόμαστε. Μάσκες είναι το 90% του πληθυσμού που αφορά και παραπονιέται. Ναι, ναι, ναι. Αρμόδιες για τους ελέγχους, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό, είναι αρμόδιες η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας και της αρχής διαφάνειας. Σκεφτείτε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι, αν βγαίνανε έξω, δεν θα φορούσαν στολή. Ναι. Οπότε δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει το γεγονός γιατί βγαίνει ο αστυνομικός χωρίς στολή για να κάνει έναν έλεγχο ή να βεβαιώσει μια παράβαση. Ωστόσο, ναι, αν θέλετε. Γιατί αν βάλει τη στολή, όλοι θα βάλουν μετά τη μάσκα, την, ναι, απόσταση κτλ. Κοιτάξτε, όταν δείτε, δεν έχει στολή ο αστυνομικός, σημαίνει ότι είμαστε σε ένα φυσιολογικό, υποτίθεται, περιβάλλον. Ναι, είναι κάποιοι που δεν φορούν μάσκα, βλέπουν τον αστυνομικό από μακριά με τη στολή, βεβαίως, τη βάζουν. Ναι, αυτό κοροϊδεύει τον εαυτό σου, δεν κοροϊδεύει τον αστυνομικό, γιατί η μάσκα είναι ένα βασικό ζήτημα που μας αφορά όλους. Από εκεί και πέρα, η προσωπική μου άποψη, αν θέλετε τώρα, ναι, να την πούμε και στον αέρα. Και η συνδικαλιστική. Εμάς μας ενδιαφέρει και αυτό πάρα πολύ. Ο ρόλος της αστυνομίας στο να βγαίνει με πολιτικά και να κάνει τους ελέγχους ή να κάνει, εν πάση περιπτώσει, τη δουλειά της, πιστεύω ότι είναι ίσως και ένας μοχλός πίεσης σε αυτούς που δεν εφαρμόζουν τους νόμους και τους κανόνες της πολιτείας. Να συμμορφωθούμε δηλαδή καλύτερα. Και μόνο που τώρα μαθαίνουμε ότι ο αστυνομικός μπορεί να μας βάλει πρόστιμο φορώντας και πολιτικά, χωρίς εμείς, ναι, να ξέρουμε τι είναι. Στην προκειμένη περίπτωση, πάμε να στοχεύουμε σε αυτούς που συνειδητά επιλέγουν να μην φορούν μάσκες. Να πούμε κάτι σε αυτό. Ένας αστυνομικός που είναι εκτός υπηρεσίας, ναι, γιατί μας το ρώτησαν και αυτό, μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο
ενώ φοράει τα πολιτικά και είναι κανονικά σε ένα μαγαζί να πιει τον ποτό, το καφέ του κτλ. Το πρόστιμο, κύριε Νατσούλη, επιβάλλεται με, με κάποια διαδικασία. Δηλαδή υπάρχει ένα δίπτυχο, ένα τρίπτυχο μπλοκ κτλ. Όπως είναι το πρόστιμο της τροχέας. Ναι. Τώρα ο κάθε αστυνομικός δεν μπορεί να έχει μαζί του κάποιο μπλοκ κτλ. Άρα είναι, όταν είναι εκτός υπηρεσίας ένας αστυνομικός που βγαίνει για την προσωπική του στιγμή, για τον καφέ του κτλ. Εκεί δεν μπορεί να επιβάλλει αυτός ο αστυνομικός πρόστιμο. Όχι, όχι, βέβαια, όχι. Ίσως μπορεί να καλέσει όμως. Μπορεί να ενημερώσει τους συναδέλφους του. Εκεί πάμε αλλού, εντάξει, εκεί πάμε αλλού. Εκεί πάμε αλλού. Εκεί πάμε αλλού. Τώρα, λέει ο άλλος όμως, μια από τις απορίες σας λέω που μας έχουν θέσει για να σας πάρουμε τηλέφωνο για να βγούμε σήμερα. Μας λένε, και πού ξέρω εγώ αυτός που μου επιβάλλει πρόστιμο είναι αστυνομικός ή τι είναι, όταν δεν έχει τη στολή του κτλ. Εκεί πόσο πολίτης μπορεί να διαπιστώσει αν κάποιος που εκείνη τη στιγμή επιβάλλει ένα πρόστιμο είναι αστυνομικός όντως? Ο αστυνομικός φέρει ταυτότητα, δηλώνει την ιδιότητά του. Ναι. Και κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει να την κάνει, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν αφορά μόνο τις μάσκες αυτό, αυτό σας το λέω γενικότερα, όταν ο αστυνομικός πάει να κάνει έναν έλεγχο. Ναι. Από εκεί πέρα τώρα υπάρχουν και πολίτες που δεν θέλουν να εφαρμόσουν κάποια πράγματα, που συνειδητά το επιλέγουν. Οπότε εμείς εφαρμόζουμε έναν γενικό κανόνα. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί μπορούν να βγουν και μόνοι τους έξω ή βγαίνουν 2-2? Πώς γίνεται ακριβώς όλος αυτός ο έλεγχος? Αυτό τώρα δεν μπορώ να σου πω βέβαια, είναι συνεργεία που βγαίνουν. Συνεργεία μπορούν να βγουν 2, 3, 5, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να σου πω βέβαια τώρα αυτό. Σε ένα μαγαζί πηγαίνει ένας ή πηγαίνουν μπορεί από δύο? Μπορεί να πάει δύο, μπορεί ένα, μπορεί και τρεις. Ανάλογα μπορεί... τις βάρδες, μάλιστα. Ναι, είναι ανάλογα από την κατάσταση. Ανάλογα τις βάρδες. Ναι. Από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, από... βγαίνετε κάθε βράδυ, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι έχετε διαπιστώσει, κύριε Σπύρη, δηλαδή τι βλέπετε εσείς, είμαστε συμμορφωμένοι με τα μέτρα? Αυτό κατά γενική ομολογία, κύριε Νατσούλη, το βλέπουμε όλοι ότι από τα αποτελέσματα που βγαίνουν από τα νοσοκομεία και από τα κρούσματα βλέπετε ότι η Καστοριά έχει 0, 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
είναι μόνο δουλειά της αστυνομίας, είναι και δουλειά όλου του κόσμου. Αυτό το κόσμο το έχει καταλάβει. Από την πρώτη φάση του Μαρτίου. Δεν είναι και πολλά τα πρόστιμα, πρέπει να πούμε και αυτό. Δεν έχει πάρα πολλά πρόστιμα. Πολλά πρόστιμα δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Κάποια μεμονωμένα, άντε σε κανένα σούπερ, κανένα αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο τα μαγαζιά, υπενθυμίζω τα εστίασης. Μπαίνετε και στα σούπερ μάρκετ, μπαίνετε παντού στους κλειστούς χώρους όπου επιβάλλεται η μάσκα, έτσι. Εμείς, κύριε Ανατσούλη, μπαίνουμε παντού και εφαρμόζουμε το καθήκον μας με λογική και ευαισθησία. Δεν πάμε με σκοπό να γράψουμε κάποιο πολίτη, γιατί να ξέρετε ότι δεν είναι μαγιά να πάει ο αστυνομικός και να επιβάλλει ένα πρόστιμο επειδή έτσι του αρέσει ή επειδή δεν συμπαθεί τη φάτσα σου ή τα λοιπά. Ούτε μαγιά βέβαια είναι να μην φοράς μάσκα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πολίτες έχουν πάρει την αστυνομία και να του πούν έλα στο τάδε σούπερ μάρκετ, υπάρχουν άνθρωποι χωρίς μάσκες? Υπάρχουν πολίτες που ανησυχούν για την υγεία τους, είτε ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είτε έχουν μικρά παιδάκια, είτε για τον χύψη λόγο. Αυτό γίνεται για όλες τις περιπτώσεις, δεν γίνεται μόνο για τη μάσκα. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί και ο... Ναι, υπάρχουν πολίτες. Βλέπετε δηλαδή ότι έχουμε τέτοια τηλεφωνήματα που άλλοι τα λένε, μπορεί να τα λένε και καρφώματα. Άλλοι μπορεί και να τηλεφωνήματα το να μην έχουμε. Έχουμε τον γνωστό, τον φίλο, τον αστυνομικό, τον διπλανό μας, τον γείτονά μας, που ο καθένας θα εκθέσει τον προβληματισμό του. Μάλιστα. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Μάλιστα. Δεν είναι απόλυτο δηλαδή ότι θα υπάρχουν τηλέφωνα στο 100, αλλά οι προβληματισμοί. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί έχουμε τύχει σε σούπερ μάρκετ να λέει βάλτε τη μάσκα γιατί θα καλέσω την αστυνομία. Έχω ακούσει προσωπικά. Ναι. Γι' αυτό σας λέω, αν πραγματικά την απειλή την κάνουν και πράξη. Ναι, πολλές φορές υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Μάλιστα. Όλα αυτά συνεχίζονται αμύωτα τώρα. Τώρα θα έχουμε και τα σχολεία. Δεν πιστεύω να πηγαίνετε και στα σχολεία, κύριε Σπυρίδη. Γιατί καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και εκεί τώρα, έτσι. Μας έχει φοβηθεί ο κόσμος. Όμως είναι... θα μπορούτε, δεν ξέρω αν θα μπορείτε να κάνετε τους ελέγχους στα αστικά που θα μεταφέρουν τα παιδιά προς τα σχολεία, ας πούμε. Ή στα λεωφορεία που θα κάνουν τα αστικά που θα μεταφέρουν τα παιδιά προς τα σχολεία. Δεν ξέρω εκεί αν θα είναι και ένας επόμενος επίσης τομέας ελέγχου από την αστυνομία. Θα είναι ένας πονοκέφαλος αυτός, αρκεί θα είναι να, ακόμα ξεκινήσει, ένας, λοιπόν, να ξεκινήσει και να το δούμε. Από εκεί πέρα θα αρμόδιος για να σας απαντήσει αυτά τα θέματα είναι ο κύριος αστυνομικός διευθυντής. Ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Γιατί πέρα... πρέπει να πούμε ότι
Μιλάμε με τον κύριο Σπυρίδη, γιατί είναι πρόεδρος των συνδικαλιστών της αστυνομίας. Ναι, με την ιδιότητα αστυνομικού, αλλά είμαι συνδικαλιστής. Ακόμη και ο διευθυντής όμως της αστυνομικής διεύθυνσης πρέπει να πάρει ειδικές άδειες από την περιφερειακή διεύθυνση. Η οποία περιφερειακή διεύθυνση πρέπει να πάρει άδεια, νομίζω, και από την κεντρική διεύθυνση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, δεν είναι όπως παλιά. Να μπορέσει να μιλήσει ένας αστυνομικός διευθυντής, αν και θα το θέλαμε πάρα πολύ. Και κατά τη γνώμη μας θα βοηθούσε αυτό πάρα πολύ στην ενημέρωση του κόσμου, αλλά αυτή είναι η απόφαση και πρέπει να τη σεβαστούμε. Με αφορμή όμως που είστε μαζί μας και σήμερα και είπατε και τα καινούργια παιδεία που θα έχετε τους ελέγχους στις μεταφορές των παιδιών τώρα, πάμε και σε κάποια ακόμη θέματα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον από τις απορίες εδώ του κόσμου. Πληροφορθήκαμε ότι και Παρασκευή και Σαββάτο είχαμε πάρα πολλούς ελέγχους για το αλκοτέστ. Βέβαια, αυτό θα πει κάποιος, είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν τονίσει και επειδή με έκαναν και εμένα περίεργα, ρώτησα να μάθω τι συμβαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή, για άλλους το ένα ποτό στο αλκοτέστ, γιατί γράφτηκαν πολλά, είχαμε αρκετές παραβάσεις, και να προσέχει ο κόσμος, είναι τα μπλόκατα της αστυνομίας, ειδικά τις μέρες που βγαίνει και περισσότερος κόσμος. Υπάρχουν άνθρωποι που με ένα ποτό μπορεί να τους πάει πάνω από το όριο, υπάρχουν άνθρωποι που με δύο ποτά ίσως να μην τους γράψει. Ρώτησα λοιπόν και συναδέλφου σας, μπορώ να σας πω, κύριε Σπυρίδη, γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο, μου έχουν πει. Πρώτον, η ηλικία σου, το βάρος, το πόσο κουρασμένος ή όχι είσαι, αν έχεις φάει ή όχι. Mm-hmm. Παίζουν λοιπόν πολλά πράγματα ρόλο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε στάνταρ με ένα ποτό με γράφεις. Με ένα ποτό σε γράφω αν δεν έχεις φάει, αν είσαι ταλαιπωρημένος, αν είσαι κουρασμένος κτλ. Με δύο ποτό μπορεί να μην σε γράψω αν έχεις φάει του σκασμού και έχει διαλυθεί όλο αυτό το πράγμα μέσα σου. Πώς το διαχειρίζεστε και αυτό το θέμα? Ό,τι μπορείτε να πείτε βεβαίως, γιατί καταλαβαίνουμε και τη θέση σας. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα. Ο έλεγχος είναι έλεγχος. Το αλκοολόμετρο είναι ηλεκτρονικό, δείχνει τις ενδείξεις. Μας λένε και για το ηλεκτρονικό. Μας λένε ότι παλιά, πριν κορονοϊό, είχαν αυτό που φυσούσες, που έβαζες της μιας χρήσης στο... Αυτό που, πώς το λέει, φυσίγιο, ναι. Ναι, αυτό. Τώρα που είναι χωρί κορονοϊός, δεν το βάζετε αυτό και φυσάει ο άλλος εξ αποστάσεως. Ναι. Και ρωτάνε πολύ αν αυτό είναι αξιόπιστο. Ήταν ο παλιός τρόπος αυτός που ενθυμίζουμε. Είναι η παλιότερη τεχνολογία. Εμείς χρόνια γκρινιάζαμε, κύριε Νατσούλη, σαν συνδικαλιστές εντός εισαγωγικών τον γκρινιάζαμε, ναι, ναι, για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Μάλιστα. Είμαι όμως στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι στην Καστοριά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχουμε φωτιαστεί με οχήματα, ναι, με φωτοτυπικά κτλ. Και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και τα αλκοολόμετρα που έχει mm-hmm. η υπηρεσία τροχιάς είναι καινούρια. Mm-hmm. Και είναι πολύ αξιόπιστα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τώρα ξέρετε ότι ο κάθε άνθρωπος όταν του κάνουν έναν έλεγχο και του επιβάλλουν ένα πρόστιμο, δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο. Ναι, και εκεί πολλές φορές λένε, μα ένα ποτό έπιε και ο άλλος είχε πιει ένα και δεν τον γράψατε. Εκεί αρχίζει λίγο η γκρίνια. Γι' αυτό ρώτησα, με έκανε απορία και γι' αυτό ρώτησα. Τώρα δεν μπορώ να πω, δεν είμαι στη θέση να σου απαντήσω τώρα για ποιο λόγο τον βγάζει τον άλλο 0 ή τον βγάζει 1,2 ή 1,5. Όχι, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι όμως ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. Και αλλιώς συμπεριφέρεται το αλκοόλ σε έναν άνθρωπο Α, αλλιώς σε έναν άνθρωπο Β. Αναλόγως επαναλαμβάνουμε και τι έχει κάνει, ναι, τι έχει προηγηθεί. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι τα εργαλεία με τα οποία δουλεύει, ναι, η ελληνική αστυνομία είναι πιστοποιημένα, είναι αξιόπιστα και δεν πρέπει να έχει κανένας αμφιβολία ότι αυτό που δείχνει το αλκοόλόμετρο δεν είναι κατά την κρίση του... Είναι αξιόπιστο 100% λέτε. Ναι, είναι αξιόπιστο 100%. 100%. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει πολύς έλεγχος γύρω από αυτό. Πολλοί άνθρωποι θα πούνε όμως καλά κάνετε, γιατί έτσι πρέπει. Κοιτάξτε, ειδικά... να δείτε, ναι, τα τροχαία ατυχήματα ήταν. Ναι, ναι, ναι. Πολύ βασικό αυτό. Ναι, ήταν. Η θνησιμότητα από τα τροχαία ήταν πάρα πολύ μεγάλη και σε γενικότερο, σε πανελλαδικό επίπεδο, βλέπετε ότι διενεργούνται έλεγχοι τροχέας και έχει μειωθεί πολύ το ποσοστό, ναι, 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 της θνησιμότητας. Κάποιος θα σου πει όμως, μέσα στην πόλη, κάνα σπίτι πάω. Δεν είναι έτσι. Έξω, πάντου. Τώρα, σε αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα μου κάνεις έλεγχο μέσα ή έξω κτλ. Πάντως θα συνεχιστούν, λέτε, τα αλκοτέστ. Βλέπουμε ότι είναι.
Το αλκοτέστ δεν μπήκε τώρα στη ζωή μας. Όχι, απλά ίσως τώρα εντατικοποιήθηκε λίγο, δεν ξέρω. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, καλώς γίνεται για να το κλείσουμε και αυτό. Ναι. Και πάμε και σε ένα ακόμη. Επειδή βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό, στο δυσπηλιό κυρίως, τους ελέγχους που κάνετε και στα λεωφορεία που έρχονται κυρίως από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Με ανθρώπους που έρχονται εδώ και με χαρτιά και χωρίς χαρτιά όμως καμιά φορά. Ρωτάμε πάρα πολύ, αντί να απασχολείτε το προσωπικό, και αυτό είναι επίσης, μπορείτε να εκφράσετε τη συνδικαλιστική σας άποψη. Γιατί, κύριε Σπυρίδη, να υπάρχουν εκεί 5-10 αστυνομικοί που θα μπορούσαν να είναι κάπου αλλού, ενώ θα μπορούσε η αστυνομία, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης να έχει κάνει τον έλεγχο πριν μπουν αυτοί οι άνθρωποι να δουν αν έχουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα ή τα έγγραφα που ελέγχετε κι εσείς εδώ, για να μην ταλαιπωρήσετε κι εσείς εδώ και να πηγαίνετε σε άλλα αντικείμενα ελέγχου. Εμείς το λέμε, όχι τώρα, το λέμε πάρα πολύ καιρό, ναι. Ότι πρέπει να εφαρμοστεί το σχέδιο που είχε βγάλει ο πρώην αρχικός της ελληνικής αστυνομίας κάποια δηλαδή, στιγμή, ο κύριος Αμβρικόπουλος, για ελέγχους οι οποίοι θα ξεκινάνε στην πηγή. Από την πηγή και από ενδιάμεσους προορισμούς. Δηλαδή, τι θέλω να πω, γίνεται ένας έλεγχος στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Ο επόμενος έλεγχος γίνεται π.χ. παράδειγμα στον Πολύμηλο ή λίγο πιο κάτω ή λίγο πιο πάνω. Και αυτοί που καταλήγουν εδώ πέρα κάνουμε εμείς την δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Αν απασχολείται, το αν γίνονται έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη όμως ή στον Πολύμηλο, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και ελέγχους εμείς εδώ πέρα που... Μάλιστα. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην τύχη του αυτό το πράγμα, γιατί βλέπετε ότι είμαστε από τις λίγες πόλεις που δεν έχει μετανάστες, τους διαχειριζόμαστε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μάλιστα. Αυτό λένε τα ποσοστά και αυτό λέει... αυτό βλέπουμε στην πόλη μας να γίνεται. Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι έτσι γίνεται, γιατί υπήρξαν πάρα πολλές απορίες και γι' αυτό. Είναι. Γιατί δεν ελέγχονται Θεσσαλονίκη και να μην απασχολούνται 10 αστυνομικοί στο δυσπηλιό, 10-15 ξέρω εγώ πόσοι απασχολείστε όλη την ημέρα για όλα τα δρομολόγια, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, η αστυνομία απασχολείται για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση όπως είναι αυτή του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Καλώς ή κακώς απασχολούμαστε. Ναι. Εμένα αυτό που με φέρνει σε δύσκολη θέση είναι αυτό με τους ελέγχους για τον κορονοϊό. Δηλαδή, έχουμε ανοίξει 10 μέτωπα, έχουμε πάνω από 100 συναδέλφους μας οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στα νησιά. Ναι. Και πιστέψτε με, σας το λέω, δηλαδή, φέτος περάσαμε το πιο δύσκολο καλοκαίρι. Και περάσαμε εννοώ το πιο δύσκολο καλοκαίρι σε ό,τι αφορά τις άδειες και τα ρεπό των συναδέλφων, οι οποίοι δινόντουσαν με το σταγονόμετρο από τις υπηρεσίες. Δεν υπήρχε δύναμη στην Καστοριά για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να πάρουν το ρεπό τους, να πάρουν την άδεια. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, το είπαμε πάρα πολλές φορές, το είχαμε πει και σε προηγούμενη συνέντευξη, ότι πάρτε, αλλά πάρτε με μέτρο. Δεν μπορεί να φεύγουν από την Καστοριά 100 αστυνομικοί να πάνε να φυλάξουν τα σύνορα ή τα νησιά. Είναι και αυτό, είναι και για αυτό. Το μεταναστευτικό. Είναι. Μας λείπουν αστυνομικοί από την Καστοριά. Ναι. Πολλές πληγές ανοιχτές, κύριε Νατσούλη. Πολλές πληγές. Μας λείπουν αστυνομικοί από την Καστοριά και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέτε κι εσείς, κύριε Σπυρίδη, και καλά κάνετε. Το έχω πει, έχω παρεξηγηθεί για αυτό που είπα. Ναι. Η θέση μου είναι αυτή. Ναι. Πιστεύω ότι είναι δίκαιη. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι έχουν έρθει αρκετά μηνύματα όσο συζητάμε. Μας ρωτάνε για τους ελέγχους τους γάμους, αν επιτρέπετε να πηγαίνετε, ή αν... πώς το επανέλυνε το μήνυμα. Ναι, διότι σε γάμους έχει παρατηρηθεί ότι ο κόσμος είναι πολύ, πολύ περισσότερος και από ό,τι επιτρέπεται, ναι, τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή, αν επιτρέπονται 50 άτομα, υπάρχουν γάμοι. Αυτοβούλος ήταν... μπορείτε να πάτε λοιπόν σε ένα γάμο, κύριε Σπυρίδη? Παντού μπορούμε να πάμε. Δεν χρειάζεται να πάρουμε κάποια ειδική άδεια για να πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο, ούτε χρειάζεται να μας το... ή να γίνει κάποια καταγγελία. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει ένας γάμος, μια κοινωνική εκδήλωση ή οτιδήποτε άλλο, αν θέλετε, θα πάμε εμείς, θα κάνουμε τον έλεγχό μας. Σε άλλες περιοχές το έχουμε δει, Κρήτη και τα λοιπά. Δεν είδατε τι έγινε στις Σέρες, στην Κόρινθο, στην Ηλία προχθές. Δεν ξέρω αν στην Καστοριά είχαμε τέτοια φαινόμενα, αλλά τι να σας πω. Εντάξει, εδώ σας λέω ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο συνεργάσιμος με την αστυνομία. Μάλιστα. Και είναι πιο συνειδητοποιημένος. Και ίσως αυτό που ζήσαμε το δίμηνο Μάρτιο-Απρίλιο μας έχει κάνει να συνειδητοποιήσουμε την δυσκολία της κατάστασης. Μάλιστα. Έχουμε χάσει αγαπημένους ανθρώπους. Όλοι μας λίγο πολύ χάσαμε έναν φίλο, ένα γνωστό, ένα συγγενή.
Και έχουμε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα. Σωστά. Τώρα, και για το αλκοτέστ έρχονται τώρα, κύριε Σπυρίδη, μας λέει εδώ. Είστε υποχρεωμένοι να έχετε το πιστοποιητικό του μηχανήματος μαζί και αυτό το, μαζί, με το πιστοποιητικό να πιστοποιεί ότι το ποσοστό απόκλιση είναι εντός των ορίων του νόμου. Εδώ τώρα είναι λίγο πονηρή η ερώτηση. Υπάρχει για κάθε μηχάνημα που ελέγχετε την αλκοόλη και τα λοιπά. Ναι, ναι, όπως ήρθε η ερώτηση, έτσι σας τη μεταφέρω. Ναι. Λογικά το πιστοποιητικό θα έχει ένα ποσοστό απόκλησης. Αν αυτό το ποσοστό απόκλησης είναι τέτοιο που να... Να σε βάζει το σύνιστο πλήν. Ναι, στο σύνιστο πλήν. Πιστεύουμε ότι αν είναι στο σύνιστο πλήν, ναι. Ο αστυνομικός είναι άνθρωπος, δεν θα καθίσει τώρα να... Ναι. Καταλάβατε τώρα, δεν χρειάζεται να το πλατιάσουμε. Πάντως, αν σας ζητήσει κάποιος πιστοποιητικό του μηχανήματος, οφείλετε να δείξετε... Θα πάει πάνω στο διοικητή της τροχέας, θα πάει στην αρμόδια υπηρεσία... Αλήθεια. Να το εξηγήσουν από εκεί. Δηλαδή, δεν νομίζω τώρα να υπάρχει άνθρωπος που να αμφιβάλλει για... Μάλιστα. Για τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Ίσως ήταν λόγω των ημερών οι ερωτήσεις αυτές για τα ειδικά. Εντάξει, για τα μπορεί αρωτήσεις. Να κάποιος άνθρωπος να το γράψει να έχει... Ωραία. Λοιπόν, εγώ κύριε Σπυρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μαζί μας, γιατί μας βοηθάτε πάντα. Είστε και εσείς οι συγκαντελιστές, οι μοναδικοί μπορείτε να μιλήσετε γύρω από αυτά τα ζητήματα. Οπότε, εύχομαι την επόμενη φορά να είναι καλύτερα τα πράγματα σε όλους τους τομείς και το δικό σας έργο να είναι... Εμείς συνεχίζουμε το έργο μας, έχουμε μάθει να βοηθούμαστε. Όχι με την έννοια των προστήμων, να είναι κατασταλτικό, να είναι προληπτικό. Όπως πρέπει να είναι το έργο του αστυνομικού. Βοηθητικό, ακριβώς. Όπως πρέπει να είναι το έργο του αστυνομικού. Γιατί τα πρόστιμα καταλαβαίνετε ότι δεν αρέσουν στον κόσμο. Δεν είναι ευχάριστο για κανέναν το πρόστιμο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπυρίδη. Αυτό που πρέπει να πούμε, κύριε Νατσούλη, κλείνοντας, είναι να ξέρει ο κόσμος ότι στο επίκεντρο αυτής της πανδημίας βρίσκεται η ατομική ευθύνη. Όσο πιο πολύ το καταλάβουν αυτό το ζήτημα, τόσο πιο γρήγορα θα ξεπεράσουμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Σας χαιρετώ. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.